Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή του Άταλου, τον Σταύρο Παναγιωτάκη. Σταύρο, πολύ σπουδαία νίκη σήμερα, ανεφιβόλα για εσάς. 3-0, έχασε και ο Βίρονας και αποκράτε πλέον σαφές προβάδισμα όχι μόνο για την άνοδο αλλά και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δύο λόγια καταρχάς, πού πιστεύετε ότι κρίθηκε τελικά το σημερινό μάτς και αν πιστεύατε ότι θα έχετε μια τόσο ευρία νίκη. Κοιτάξτε, καταρχάς καλησπέρα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι, αλλά γενικά για την πορεία μας εδώ και αρκετό καιρό. Η ομάδα χτίστηκε για πολύ μεγάλα πράγματα, το έχω ξαναπεί. Και πλέον δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά. Ο προπονητής που ήρθε πλέον είναι ένας προπονητής που είχε όλη την αποδοχή και των αποδητηρίων και της διοίκησης. Και δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ. Έχουμε πάρει ένα σερί πάρα πολύ μεγάλο και αυτό το παιχνίδι σήμερα ήρθε να σφραγίσει το πόσο καλύτεροι είμαστε από όλες τις ομάδες της κατηγορίας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει μέχρι το τελευταίο γύρο αίτητη. Θα πάει μόνο νίκες. Όσο αφορά το σημερινό παιχνίδι, ξέραμε πάρα πολύ καλά το Χαλάνδρι. Μας πλήγωσε πολύ στον πρώτο γύρο και είχαμε προετοιμαστεί να παίξουμε ένα μάτς στο 100%. Είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Μας ήρθαν οι φάσεις. Τελειώσαμε το παιχνίδι και πλέον είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ό,τι αφορά το Βίρονα ή τις άλλες ομάδες δεν το κοιτάμε. Εμείς κοιτάμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι όπως κάνουμε μέχρι τώρα και όλα τα επόμενα που θα έρθουν. Τώρα η διακοπή κάνει καλό. Σίγουρα. Δουλεύουμε κάθε εβδομάδα 5 προπονήσεις και τρέχουμε πάρα πολύ. Θα ξεκουραστούμε κι εμείς, θα κάνουμε και ένα τραπέζι όλη η ομάδα μαζί. Ανακοινώθηκε σήμερα με τον πρόεδρο ότι θα δώσει και ένα πριμ. Και θα περάσουμε όλοι καλύτερα και θα ξεκουραστούμε. Σταύρο, εσύ πώς αισθάνεσαι? Είχες έναν τραυματισμό πριν από λίγους μήνες. Βλέπουμε αρχίσεις και παίρνεις συμμετοχές πάλι. Μπήκες αλλαγή, προσπάθησες και εσύ, βοήθησες. Έκανες και ένα σούτ έτσι από μακριά που θα ήταν γκολάρα, αν έμπαινε, είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, είχα ένα τραυματισμό με το Βίρονα στον πρώτο γύρο. Είμαι 2 μήνες και εκτός. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα και τη διοίκηση που με έχει στηρίξει γιατί πέρασα όχι ένα τραυματισμό, αλλά 2. Έπαθα 2 φορές θλάση στο γαστροκνήμιο, δευτέρου προς τρίτου βαθμού και έμεινα έξω πάρα πολύ καιρό και πέρασα πολύ δύσκολα. Όλη η ομάδα ήταν δίπλα μου και η διοίκηση και ελπίζω από εδώ και μπρος να τους το ξεπληρώσω με γκολ και καλές εμφανίσεις. Αυτό. Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Να είστε καλά.